πώς αισθάνθηκε αυτό το παιχνίδι, πώς το είδε. What are your feelings for the game? How did you see the game? Ήταν ένα κακό παιχνίδι. Δεν ήταν τόσο ποιοτικό, είχε αρκετό ξύλο, να το πω έτσι. Θέλαμε να κερδίσουμε. Δεν βοήθησε ο τέχος που κύλησε το παιχνίδι. Ελπίζω στο μέλλον να έχουμε καλύτερα παιχνίδια. Αυτό θα το δουν σε συνδυασμό με το επόμενο παιχνίδι, αυτό το αποτέλεσμα, γιατί όλοι μιλούσαν για δύο παιχνίδια. Όπως είπα, ήταν ένα κακό παιχνίδι. Εμείς το μόνο που θα κάνουμε είναι να σκεφτούμε το επόμενο παιχνίδι μέσα στη Ρωσία, γιατί πρέπει να πάρουμε τη νίκη. Το μόνο που σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή είναι το παιχνίδι της Κυριακής, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Σαν να μας λέει δηλαδή ότι αν δεν πάρουν τους 3 βαθμούς μέσα στη Ρωσία, σταματάει εδώ η ιστορία πρόκριση. Πράγματι θα χρειαστεί ένα καλό αποτέλεσμα μέσα στην Κράσνοντα, αλλά έχουμε μία νέα ομάδα. Πρέπει να συγκεντρωθούμε πρώτα στο παιχνίδι της Κυριακής. Δεν έχω παίξει ποτέ με τον Παναθηναϊκό, αλλά ξέρω ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε και μετά θα έχουμε χρόνο να δούμε και την Κράσνοντα. Μία τελευταία ερώτηση. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ανυπομονεί να τον βάζει τον πρώτο γκολ στην Τούμπα για να τον αποθεώσει. Το ίδιο νιώθηκε ο ίδιος. Για μένα, να σας πω την αλήθεια, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Το πιο σημαντικό είναι ας πετύχει ένα γκολ και ας είναι όλα εκτός και ας βγαίνουν τους 3 βαθμούς. Θα είναι όμως ωραίο να πετύχω ένα γκολ εδώ για να νιώσω και την ατμόσφαιρα και ελπίζω να το κάνω την Κυριακή.